Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με διάβημα του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου εκφράστηκε η οργή της ελληνικής κυβέρνησης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζεται, συμπεριφορά των εκπροσώπων της Τρόικας. Οι αξιώσεις για αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2015, για πώληση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και οι προσβλητικές αναφορές για τις αντιδράσεις του λαού στα σκληρά μέτρα, προκάλεσαν πολιτική θύελα. Με πρωτοβουλία του Ντομινίκ Στροσκάν, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και του μετέφερε την απόλυτη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Γάλλος επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εξέφρασε την κατανόησή του προς το πνεύμα των επισημάνσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και το σεβασμό του προς την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επικοινώνησε και με τον αρμόδιο Κοινοτικό Επίτροπο Ολιρέν. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και η κριτική της προς την κυβέρνηση. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πεταλωτής, είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη τη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της Τρόικας. Έχουμε ανάγκη, αλλά έχουμε και όρια. Και τα όρια της αξιοπρέπειάς μας δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Εντολές παίρνουμε μόνο από τον ελληνικό λαό, πρόσθεσε σε αυστηρό τόνο. Την απομάκρυνση του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου ζήτησε το Σάββατο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη συνέντευξη τύπου των επικεφαλής της Τρόικας, αλλά και τη σκληρή δήλωση του Γιώργου Πεταλωτή. Οι κραυγές της κυβέρνησης κατά της Τρόικας είναι μια κακοστημένη παράσταση που κανείς δεν πιστεύει, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, παραπέμποντας τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μιχελάκη. Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Πεταλωτή, ο οποίος παρήχε κάλυψη στον Υπουργό Οικονομικών και κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι φλιαρεί ασύστολα και υβρίζει. Σε δήλωσή της, πριν από λίγα λεπτά, η Τρόικα τονίζει ότι σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων, επισημαίνει ότι ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και εκφράζει τη λύπη της εάν σχηματίστηκε διαφορετική εντύπωση. Ο Φάνης Παπαθανασίου όμως θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φάνη, καλησπέρα. Γιατί διαφορετική εντύπωση μιλάμε? Ήταν καθαρά τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, εκτός αν σκέπτονταν δυνατά. Δεν ξέρω, τώρα φαίνεται ότι με τη δήλωση της αυτή η Τρόικα τα μαζεύει όλα τα χθεσινά. Τονίζει ότι σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς λήψης οικονομικών αποφάσεων. Ο ρόλος της Τρόικας είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός προς την κυβέρνηση, επισημαίνεται, μέσω της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων στη λήψη των αποφάσεων. Εκφράζει μάλιστα τη λύπη της, εάν κάποια στιγμή σχηματίστηκε διαφορετική εντύπωση. Η δήλωση αυτή που κοινοποιήθηκε, φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, δεν αναφέρεται συγκεκριμένο στο θέμα που προκάλεσε και τις αντιδράσεις, δηλαδή στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Σημειώνεται όμως ότι αναγνωρίζονται οι δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Σεβόμαστε απόλυτα, επισημαίνεται, τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που καταβάλει ο ελληνικός λαός και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Μάλιστα, Φάνη Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε. Φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν και άμεσα οι ανάλογες αντιδράσεις. Προκλητικά χαρακτηρίζονται και τα όσα αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα ο επικεφαλής της Τρόικας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Σαρβάς Δερούς, ο οποίος υποδεικνύει ότι η βασική πηγή εσόδων από την οποία θα προέλθουν τα 15 από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τη διετία 2011-2012 θα είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Όπως αναφέρει, 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από την πώληση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και 10 δισεκατομμύρια από εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες. Τα υπόλοιπα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετία 2013-2015 θα προέλθουν, σύμφωνα με τον κύριο Ντερούς, από την πώληση αεροδρομίων, λιμανιών αλλά και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Το πρώτο 24ωρο στην Μεταμουμπάρακ, Αίγυπτο, ξεκίνησε με πανηγυρισμούς διαδηλωτών για να καταλήξει σε προβληματισμό για την επόμενη μέρα της Επανάστασης του Νείλου. Με το στρατό απόλυτο πλέον κυρίαρχο στη χώρα, οι διαδηλωτές της πλατείας Ταχρίρ δημιουργούν εκτάκτως επιτροπή εκπροσώπων τους, η οποία θα επιδιώξει να έχει λόγο στις διαπραγματεύσεις για την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων αλλά και το νέο σύνταγμα της χώρας. Το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο υπό τον έμπιστο του Μουμπάρακ στρατηγό Ταντάουι διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα εγγυηθεί την ομαλή μετάβαση εκδημοκρατισμού. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν ότι όσο ο στρατός δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα παράδοσης της εξουσίας, η ρευστότητα παραμένει, αλλά και οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες. Υποψήφοι στις ελεύθερες εκλογές, όταν αυτές προκηρυχθούν, θεωρούνται ήδη
ο αντιπολιτευόμενος Μοχάμεντ Μπαραντέι και ο πρόεδρος του Αραβικού Συνδέσμου Άμρ Μούσα, με τους οποίους είχε και τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι ανησυχίες πάντως για φαινόμενο αραβικού ντόμινο μετά την Τινησία και την Αίγυπτο παραμένουν. Στην Αλγερία κατέληξαν σε βίαιη καταστολή οι νέες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Και ανάλογο είναι το κλίμα στην Ιεμένη. Με συγκίνηση και με τιμές εν ενεργεία υπουργού, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε το μεσημέρι τον Μιλτιάδη Εύερτ. Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της πολιτικής κοινής, συνοδοιπόροι και πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και πλήθος κόσμου, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Παραβρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι πολιτικοί. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαράς, μίλησε για την πληθωρική προσωπικότητα του Μιλτιάδη Εύερτ. Ο κύριος Πετσάλνικος στάθηκε στη μακρά κοινοβουλευτική παρουσία του εκλειπώντος, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, υπογράμμισε πως ο Μιλτιάδης Εύερτ διεκδίκησε καινοτόμο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ακριβότερα κατά 40% από τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου, τα εισιτήρια του προαστιακού. Το εισιτήριο για τη διαδρομή αεροδρόμιο Κιάτο θα κοστίζει 14 ευρώ αντί για 10 και η διαδρομή σταθμού Λαρίσης αεροδρόμιο 8 αντί για 6 ευρώ. Από σήμερα Κυριακή η διάρκεια της διαδρομής με τον προαστιακό από το αεροδρόμιο προς το Κιάτο θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά για τεχνικούς λόγους. Αύξηση των κρουσμάτων της νέας γρίπης περιμένουν οι επιστήμονες τις επόμενες εβδομάδες. Διαπιστώνουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, τις οποίες και προτρέπουν να κάνουν άμεση χρήση των αντιγρυπικών εμβολίων. Ωστόσο, ο εμβολιασμός φαίνεται να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από μεγάλη μερίδα του κόσμου, αφού σύμφωνα με στοιχεία το 55% των αντιγρυπικών εμβολίων παραμένει στα ράφια. Οι θάνατοι από τον ιό Ι1Ν1 έφτασαν τους 48 και περισσότεροι από 100 ασθενείς νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες νοσοκομείων. Τα αντιϊκά φάρμακα πρέπει να δίνονται αμέσως μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα, όπως υψηλός πυρετός και δύσπνια, λένε οι ειδικοί και διαβλέπουν ότι η έξαρση της γρίπης θα συνεχιστεί έως τις αρχές Μαρτίου. Στην 22η αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός πέτυχε τη 10η συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Άρη με 2-1. Τρεις πολύτιμους βαθμούς πήρε ο Πανιώνιος, που νίκησε στο γήπεδό του τον ΠΑΟΚ με 1-0. Σημαντική νίκη με ανατροπή του σκορ πέτυχε ο Εργοτέλης, που επικράτησε τις Καβάλες με 2-1. Να δούμε το σημερινό πρόγραμμα που ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν στις 3 το μεσημέρι Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης και Κέρκυρα Πανσεραϊκός στις 5 και 4. Σκόντα Ξάνθια Ατρόμητος απευθείας από την ΝΕΤ και την ίδια ώρα Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα αρχίσει στις 7.30. Στο μπάσκετ τώρα τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός πέτυχαν εύκολες νίκες επί των αντιπάλων τους και ετοιμάζονται πλέον για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Οι πράσινοι κέρδισαν εύκολα στο Ολυμπιακό στάδιο τον Κολοσσό Ρόδου με 92-56 και οι Ερυθρόλευκοι στην Καλυθέα τον Ίκαρο με 102-56. Ο Άρης επικράτησε του Ηλυσιακού 84-79 και ο Πανιώνιος του Πανελληνίου με 86-69. Να δούμε και εδώ το σημερινό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Στις 12.30 Ηρακλής Περιστέρη, στις 4 ΑΕΚ ΠΑΟΚ και στις 5 το απόγευμα Μαρούση Καβάλα, απευθείας μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ. Η Manchester United νίκησε 2-1 τη Manchester City στο Old Trafford με το καταπληκτικό γκολ του Wayne Rooney. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου συνέτριψε 4-0 τη Hoffenheim και η Bayern Leverkusen 3-0 την Eintracht Frankfurtis. Το ντέρμπι του Μάντσεστερ έληξε με νικήτρια τη United, μειώνοντας δραματικά τις ελπίδες της συμπολίτησας για το πρωτάθλημα. Οι κόκκινοι διάβολοι άνοιξαν το σκορ στους 41 μετά από υπέροχη συνεργασία και πλασέ του Νάνι. Οι παίκτες του Μαντζίνι αντέδρασαν στο 65ο λεπτό όταν το σούτ του Τζέκο κόντραρε στην πλάτη του Σίλβα, καταλήγοντας στα δίχτυα του Φαντερ Σάρ. Ωστόσο, η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Bayern με τους Ριμπερί και Ρόμπεν μαζί ξανά από τον περσινό τελικό κυπέλου, έκανε άλλο ένα σημαντικό βήμα που οδηγεί στις θέσεις για το Champions League. Οι πρωταθλητές διέσυραν με 4-0 τη Hoffenheim με τον Γκόμες να κάνει το 1-0 στο δεύτερο μόλις λεπτό. Ο Μίλες ο 15 πραγματοποίησε το 2-0 και τη Γιτάλη πήρε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άριεν Ρόμπεν. Ο Ολλανδός με δύο τέρματα στο 63 και το 81 διαμόρφωσε το τελικό σκορ για την ομάδα του Φαν Χάαλ. Εύκολο έργο έχει η Leverkusen κόντρα στη Φραγκφούρτη επικρατώντας με 3-0. Το συγκρότημα του Γιουπ Χάινκες απέκτησε προβάδισμα 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο με τα τέρματα των Ρόλφες στο 9 και Αουγκούστο στο 32.
Ο Μπάλιτς στο 82 έβαλε απλά το κερασάκι για τη 12η νίκη. Στην Αργεντινή, πρωταθλήτρια του Διάνδες, παρά την απώλεια του προπονητή της Άλεξ Αμπέγια, νίκησε με 2-1 την Newell's Old Boys στο εναρκτήριο μάτς του Κλαουζούρα. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Γκαστόν Φερνάντες στο 13ο λεπτό και διπλασίασαν ένα τέταρτο αργότερα με τον Γκαμπριέλ Μερκάδο. Η Newell's το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει τις καθυστερήσεις του μάτς με τον Χουάν Μανουέλ Κομπέγι. Η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών φαίνεται να μας εγκαταλείπει για λίγο, αφού από σήμερα η συννεφιά και οι ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, οι πολύ ισχυροί βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας διαμορφώνουν το νέο καιρικό σκηνικό. Παροδική συννεφιά και πρόσκαιρη βροχή στις βόρειες περιοχές της Αττικής σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική και βαθμιαία νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής στην υγειά μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το εξαιρετικό αφιέρωμα στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την Ελένη Βιτάλη. Επόμενο ραντεβού με την ενημέρωση στην ΕΤ στις 7 το πρωί με τον Τάκη Σπηλιόπουλο και τη Μάριον Μιχελιδάκη. Καλό ξημέρωμα.